Γεια σας. Παρακολουθείτε μια σειρά από βίντεο τα οποία αναφέρουν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μόλυνση από τους HPV, μια ομάδα ιών που λέγονται θυλωματοειοί. Και είναι μια σειρά από βίντεο. Το πρώτο βίντεο ήδη το έχετε παρακολουθήσει, πιστεύω. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο που αναφέρεται στο εμβόλιο για τους HPV. Ήθελα να σας πω ότι το βίντεο που παρακολουθείτε έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά το γιατρό σας. Η περίπτωση της κάθε ασθενούς είναι ξεχωριστή και πρέπει να αντιμετωπίζεται από το γιατρό της που γνωρίζει το ιστορικό της και τη φροντίζει. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη μόλυνση από τους HPV. Είναι γνωστό ότι η εμφάνιση οξυτενών κονδυλωμάτων, ένα πρόβλημα, είναι επακόλουθο της μόλυνσης από μια ομάδα γεννητικών HPV. Πιστεύετε επίσης ότι η μόλυνση από μια άλλη ομάδα γεννητικών HPV, που λέγονται ογκογόνοι HPV ή υψηλού κινδύνου HPV, συνδέεται αιτιολογικά με καρκινογένεση στο κατώτερο γεννητικό σύστημα και στην περιοχή του προχτού. Έχει αποδειχθεί ότι ο προληπτικός εμβολιασμός για συγκεκριμένους HPV είναι απολύτως επιτυχής στην πρόληψη των οξυτενών κονδυλωμάτων αλλά και των προκαρκινικών αλλοιώσεων που οφείλονται στους τύπους για τους οποίους έχει κατασκευαστεί και προφυλάσει το εμβόλιο. Πώς λειτουργεί το εμβόλιο για τους HPV? Το εμβόλιο διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα για παραγωγή αντισωμάτων ενάντια στους γονότυπους HPV για τους οποίους κατασκευάστηκε. Εάν γίνει εμβολιασμός προτού μολυνθεί το άτομο και παραχθούν αντισώματα, μετά καθίσταται αδύνατη η δημιουργία λίμωξης από τον ιό. Το εμβόλιο προφυλάσσει από όλους τους HPV? Όχι. Δεν σας καλύπτει από όλους τους HPV. Δεν είναι εφικτό να κατασκευαστεί εμβόλιο το οποίο να καλύπτει για 40 διαφορετικούς ιούς. Σχεδιάστηκε το εμβόλιο να προφυλάξει από 9 γονότυπους, το τελευταίο εμβόλιο που κυκλοφόρησε, τον Gardasil 9, εκείνο από τους 9 HPV που δημιουργούν τα περισσότερα προβλήματα. Τα εμβόλια για τους HPV ξεκίνησαν πειράματα το 1991. Το 2006 κυκλοφόρησαν 2 εμβόλια, το διδύναμο για τους HPV 16-18 από μια εταιρεία και το τετραδύναμο για τους HPV 6-11-16-18 από μια άλλη εταιρεία. Αυτά τα εμβόλια κυκλοφόρησαν αρκετά χρόνια, από το 2006 μέχρι το 2015 και ήταν πολύ επιτυχή και μελετήθηκαν σε εκατοντάδες εκατομμύρια δόσεις οι παρενέργειες που έκαναν και είδαν ότι δεν υπήρχαν παρενέργειες, αλλά προφύλασαν πραγματικά καλά από τους τύπους αυτούς. Το ένα από τους 2 τύπους, το άλλο από τους 4. Μετά κυκλοφόρησε η μετεξέλιξη του τετραδύναμου εμβολίου, η οποία καλύπτει από 9 γονότυπους HPV και είναι το εμβόλιο Gardasil 9. Το εμβόλιο Gardasil 9 καλύπτει από τη μόλυνση από τους 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 και 58. Αυτοί οι τύποι των ιών δημιουργούν το 90% των προβλημάτων μας. Από ποια νοσήματα που σχετίζονται με τους HPV μας προφυλάσσει το εμβόλιο? Από τα κονδυλώματα πρώτα-πρώτα. Σε ποσοστό 90% των περιπτώσεων με οξυτενή κονδυλώματα ανιχνεύονται, όπως σας είπα, οι χαμηλού κινδύνου HPV 6 και 11, ενώ στο 10% ανιχνεύονται άλλοι HPV και ογκογόνοι. Το εμβόλιο Gardasil αποδείχθηκε ότι παρέχει κάλυψη 92% για τα κονδυλώματα. Από τον καρκίνο του τραχύλου μήτρας. Υπολογίζεται ότι από το σύνολο των καρκίνων του τραχύλου της μήτρας που αποδίδονται στους HPV, το 70% των περιστατικών οφείλονται στους 16 και 18 και το 20% οφείλονται στους 31, 33, 45, 52 και 58. Για το 10% των περιστατικών ευθύνονται οι υπόλοιποι ογκογόνοι HPV. Με βάση αυτή τη γνώση, με βάση αυτά τα στοιχεία, το τελευταίο εμβόλιο, το Gardasil 9, σας καλύπτει κατά 90% για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, επειδή προφυλάσσει από τη μόλυνση από τους ιούς που σας είπα.
Έχουμε προφύλαξη όμως και από άλλους καρκίνους. Υπολογίζεται ότι με τον Gardasil 9 προστατευόμαστε από ένα ποσοστό 95% των καρκίνων του προκτού, από 85% των καρκίνων του κόλπου και του εδίου, από τους καρκίνους των περιοχών αυτών που αποδίδονται στους HPV. Γιατί έχουμε και καρκίνους που δεν φταίνει η HPV για αυτούς. Τι γίνεται τώρα με τους καρκίνους του στοματοφάριγγα που αποδίδονται στους HPV. Πιστεύετε ότι οι ογκογόνοι HPV, κυρίως ο 16, είναι αιτιολογικοί παράγοντες για ένα μεγάλο μέρος των καρκίνων του στοματοφάριγγα. Η εμφάνιση των συγκεκριμένων καρκίνων αρχίζει συνήθως μετά την ηλικία των 50 ετών. Και έρχομαι σε ένα σημαντικό ερώτημα, το οποίο μας το κάνουν πάρα πολύ συχνά. Τα εμβόλια περιέχουν ιούς, αυτά τα εμβόλια, τα HPV, το τελευταίο αυτό, γιατί κυκλοφορεί τώρα μόνο τον Gardasil 9 στην αγορά. Περιέχει ιούς αυτό το εμβόλιο. Το εμβόλιο δεν περιέχει DNA από HPV. Περιέχει σωματίδια από πρωτεΐνες που κατασκευάστηκαν στο εργαστήριο, έτσι ώστε να μοιάζουν με το εξωτερικό περίβλημα των HPV. Και ξεγελάνε αυτά τα σωματίδια, τα θεωρεί ο οργανισμός μας ότι είναι αληθινή HPV και παράγει αντισώματα και με αυτόν τον τρόπο ξεγελάνε το ανοσοποιητικό και φτιάχνει ο οργανισμός μας αντισώματα χωρίς να μπαίνει DNA από HPV στον οργανισμό μας. Αυτά λέγονται διεθνώς VLP ή Viral Like Particles. Ας δούμε λοιπόν τώρα το ερώτημα που είναι επίσης συχνό. Τα εμβόλια είναι προληπτικά ή θεραπευτικά? Τα εμβόλια είναι προληπτικά. Όπως αναφέρθηκε πριν, σας παρέχει προστασία από συγκεκριμένους HPV με την προϋπόθεση ότι δεν έχετε μολυνθεί στο παρελθόν από αυτούς τους γονότυπους. Συνιστάτε να εμβολιάζονται και τα αγόρια, μας ρωτάνε οι μαμάδες. Ναι, συνιστάτε. Ο εμβολιασμός των αγοριών θα τα προφυλάξει από τα κονδυλώματα και από τους περισσότερους καρκίνους που προκαλούν οι HPV στους άνδρες. Πιστεύετε ότι ο σύγχρονος εμβολιασμός αγοριών και κοριτσιών θα μειώσει πάρα πολύ τη συχνότητα των μολύνσεων και μελλοντικά των καρκίνων που προκαλούνται από τους ογκογόνους HPV? Ποια είναι τώρα η ιδανική ηλικία για τη χορήγηση του εμβολίου? Θεωρείτε ότι καλύτερη πρόληψη γίνεται εάν εμβολιάζονται όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, γύρω στην ηλικία των 10 με 12 ετών. Ο εμβολιασμός σε αυτή την ηλικία έχει τα εξής πλεονεκτήματα. Πρώτον, δεν έχουν αρχίσει σεξουαλικές επαφές. Δεύτερον, έχει αποδειχθεί ότι η ανοσοποίηση, η παραγωγή αντισωμάτων από τον ανθρώπινο οργανισμό έναντι των HPV είναι πιο ισχυρή στις μικρές αυτές ηλικίες. Τα παιδιά κάνουν περισσότερα αντισώματα εάν τα εμβολιάσουμε σε αυτές τις ηλικίες. Συγκρίθηκαν τα επίπεδα αντισωμάτων μετά από εμβολιασμό σε δύο ομάδες κοριτσιών. Η πρώτη ομάδα αφορούσε ηλικίες 9 έως 14 και η δεύτερη ηλικίες 15 έως 26. Στην πρώτη ομάδα τα επίπεδα των αντισωμάτων που δημιουργήθηκαν ήταν σαφώς υψηλότερα από αυτά της δεύτερης ομάδος. Επομένως, καλά είναι να εμβολιάζονται τα παιδιά. Οι επίσημες οδηγίες θα δείτε μέσα στο χαρτί του εμβολίου λένε να εμβολιάζονται 9 έως 12 ετών. Ας πούμε τα παιδιά 12 ετών που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα σεξουαλικές επαφές και μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουν μολυνθεί ήδη από κάποιον HPV. Τώρα, συνιστάται ο εμβολιασμός και μετά την έναρξη των σεξουαλικών επαφών? Εάν ένας έφηβος ή μια έφηβη έχει ήδη αρχίσει σεξουαλικές επαφές, δεν σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά έχουν μολυνθεί από όλους τους τύπους που καλύπτονται από το εμβόλιο. Συνιστάται επομένως ο εμβολιασμός και στις μεγαλύτερες ηλικίες για να προληφθούν ενδεχόμενες νέες μολύνσεις. Και όχι μόνο αυτό, αυξάνονται τα αντισώματα ακόμα και για τους HPV που έχουν ήδη κολλήσει και μειώνονται οι υποτροπές. Πώς χορηγείται το εμβόλιο? Χορηγείται σε τρεις δόσεις. Είναι ενέσεις, ενδομυϊκές ενέσεις. Γίνονται οι τρεις δόσεις εντός εξαμήνου. Θεωρείται ότι σε ηλικίες μικρές μέχρι 15 ετών αρκούν δύο δόσεις, λόγω, όπως σας είπα, της καλύτερης ανταπόκρισης του ανοσοποιητικού. Άρα, εάν εμβολιάσετε τα παιδιά σας μέχρι 15 ετών, καλύτερα
γύρω στα 12, θα κάνουν μόνο 2 δόσεις του εμβολίου και όχι 3 δόσεις. Αυτή είναι επίσημη σύσταση και του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Πόσο ασφαλή είναι τα εμβόλια? Αυτό είναι ένα ερώτημα πολύ, μα πάρα πολύ συχνό. Τα επιστημονικά δεδομένα που υπάρχουν σήμερα για την ασφάλεια των εμβολίων βασίζονται όχι μόνο στη φάση των δοκιμών, αλλά και στην καταγραφή των παρενεργειών μετά την κυκλοφορία τους και μετά από χορήγηση εκατοντάδων εκατομμυρίων δόσεων. Σας είπα ότι οι μελέτες άρχισαν το 1991. Σας είπα ότι τα πρώτα εμβόλια κυκλοφόρησαν το 2006 και 2007. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια εμπειρία από αυτά τα HPV εμβόλια. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αναγνωρισμένων διεθνώς οργανισμών υγείας για τον έλεγχο των εμβολίων, όπως είναι η Αμερικάνικη Υπηρεσία για Έλεγχο Φαρμάκων και Τροφίμων, το γνωστό FDA, και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων, σύμφωνα με αυτές τις επιστημονικές εταιρείες, δεν έχουν παρατηρηθεί σοβαρές παρενέργειες που να συνδέονται με τη χρήση των HPV εμβολίων. Κάνουν όμως κάποιες παρενέργειες. Ποιες είναι οι παρενέργειες αυτές? Είναι καλώς ανοιχτά γενικά τα εμβόλια και έχουν αναφερθεί μόνο οι ακόλουθες παρενέργειες κατά σειρά συχνότητας. Τοπική αντίδραση στο σημείο της ένεσης. Πόνος, ερυθρότητα και πρίξιμο. Ελαφρά πυρετική κίνηση, πονοκέφαλος, λιποθυμική τάση αμέσως μετά την ένεση, η οποία οποιαδήποτε ένεση και να κάνετε σε ένα παιδί μπορεί να εμφανιστεί λιποθυμική τάση, γι' αυτό και το κρατάμε το παιδί 10-15 λεπτά μετά την ένεση ξαπλωμένο, μυαλγίες, αίσθημα καταβολής, γαστρεντερικές διαταραχές και άλλες ήπιες παρενέργειες που έχουν αναφερθεί πολύ πιο σπάνια. Όπως σας είπα, τα λιποθυμικά επεισόδια μπορούν να συμβούν μετά από οποιαδήποτε ένεση. Γι' αυτό και τα κρατάμε, σας ξαναλέω, τα παιδιά 15 λεπτά μετά την ένεση, μήπως και κάποιο σε σπάνια περίπτωση κάποιο λιποθυμήσει. Ποιες είναι τώρα οι ενδείξεις του εμβολίου Gardasil 9? Το Gardasil 9 συνιστάται σε κορίτσια και γυναίκες ηλικιών από τα 9 μέχρι τα 26. Σας είπα και πριν την έναρξη σεξουαλικών επαφών που είναι το καλύτερο, αλλά και μετά για να προλάβουμε ό,τι μπορούμε να προλάβουμε. Για την πρόληψη των ακολούθων νοσημάτων. Καρκίνη τραχύλου μήτρας, κόλπου, εδίου και προχτού που προκαλούνται από τους HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52 και 58 και προκαρκινικές αλλοιώσεις στα ανωτέρω όργανα από τους συγκεκριμένους HPV. Τα κονδυλώματα, τα οξυτενή, τα καλοήθη, αλλά ενοχλητικά που προκαλούνται από τους HPV 6 και 11. Το Gardasil 9, σας ξαναλέω, συνιστάται και στα αγόρια των αντίστοιχων ηλικιών για την πρόληψη των νοσημάτων καρκίνος προχτού και προκαρκινικές αλλοιώσεις, κονδυλώματα που προκαλούνται από τους καλοήθης τύπους. Τι γνωρίζουμε τώρα για το εμβόλιο και την εγκυμοσύνη? Δεν έχει μελετηθεί η ασφάλεια του εμβολίου σε έγκυες. Από μεμονωμένα περιστατικά, τόσα χρόνια τώρα που χορηγούνται τα εμβόλια από το 2006 μέχρι σήμερα, εφάνηκε ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για την έγκυο ή για το έμβριο. Όμως η χορήγησή του, επειδή δεν έχουν γίνει αντίστοιχες μελέτες, δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Εάν τώρα προκύψει εγκυμοσύνη σε γυναίκα που δεν έχει συμπληρώσει και τις 3 δόσεις, τι κάνουμε? Συνιστάται να γίνουν οι επόμενες δόσεις μετά το πέρας της εγκυμοσύνης. Δεν υπάρχει αντένδειξη για τη μητέρα ή το παιδί σε περίπτωση που θυλάζει. Μπορεί να κάνει τις υπόλοιπες δόσεις. Μετά τον εμβολιασμό πρέπει οι γυναίκες να συνεχίσουν να ελέγχονται. Ο προληπτικός έλεγχος με τεστ Παπα-Νικολάου και HPV τεστ πρέπει να γίνεται και στις γυναίκες που εμβολιάστηκαν. Οι γυναίκες πρέπει να ενημερώνονται ότι κανένα εμβόλιο δεν παρέχει κάλυψη 100%, αφού δεν προστατεύει από όλους τους ογκογόνους HPV. Η κάλυψή του, όπως σας είπα, είναι υψηλή, είναι 90%, αλλά δεν είναι 100%. Υπάρχει θεραπευτικό εμβόλιο για τους HPV? Δεν υπάρχει ακόμη. Γίνονται ερευνητικές προσπάθειες για παρασκευή θεραπευτικών εμβολίων, αλλά δεν έχουν ακόμα καταλήξει σε κάποιο εμβόλιο για να κυκλοφορήσει αυτό στην αγορά. Μέχρι ποια ηλικία μπορεί κανείς να εμβολιαστεί? Όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει με μελέτες που αποδεικνύουν
ότι μέχρι και την ηλικία των 45 ετών το εμβόλιο είναι επιτυχές και μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για μια γυναίκα εάν δεν έχει κατασταλάξει ακόμη και αν σκέπτεται να γνωρίσει και άλλους συντρόφους στη ζωή της, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να κάνει αυτό το εμβόλιο. Ένα άλλο επιστημονικό στοιχείο που έχουμε είναι ότι όταν αφαιρούμε προκαρκινικές αλλοιώσεις από τον τράχυλο της μήτρας σε γυναίκες που ήδη έχουν μολυνθεί από τους ιούς που καλύπτει το εμβόλιο, αλλά σε γυναίκες που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, συνιστάται σήμερα με βάση τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα να κάνουμε το εμβόλιο μετά τη θεραπεία για να μειώσουμε το ποσοστό υποτροπών. Επειδή, όπως σας είπα, αυξάνεται ο αριθμός των αντισωμάτων. Αυτά ήθελα να σας πω για το εμβόλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και μπορείτε να παρακολουθήσετε το επόμενο βίντεο για τις αλλοιώσεις που προκαλούν οι HPV στο κατώτερο γενετικό σύστημα της γυναίκας. Ευχαριστώ και πάλι.